Για μία ακόμη φορά την πόρτα του δικαστικού μεγάλου των Σερών θα περάσουν στις 12 Οκτωβρίου οι Σεραίοι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στο τελωνείο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με τον Σεραίο αγροτοσυνδικαλιστή Ανέστη Κεμαντζόγλου, αυτή τη φορά οι μηνύσεις έχουν άρωμα Βουλγαρίας. Καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, στις δικογραφίες που έφτασαν στα χέρια τους, δικηγόροι από τη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας εμφανίζονται ως μάρτυρες κατηγορίας. Το σημαντικό είναι ότι εδώ που βλέπουμε τους μάρτυρες, υπάρχουν μάρτυρες από τη ξένη χώρα, από τη γείτονο χώρα μάλλον, από τη Βουλγαρία, κάποιοι δικηγόροι κτλ. Αυτό με έκανε εντύπωση στις σημερινές κλήσεις που έχουμε πάρει. Οι 12 του μηνός, 12 Οκτωβρίου, έχουμε πάρει και άλλη κλίση, άρα πάμε για δεύτερο δικαστήριο την ίδια ημερομηνία. Εντάξει, υπάρχει μια λυσίδα, θα έλεγα, δικογραφιών που έρχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχαν οι μεγάλες κινητοποίησεις, οι οποίες δώσαν ένα διαφορετικό σίγμα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όπως το γνωρίζετε και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα το γνωρίζει όλη η Ελλάδα και ειδικότερα και οι αγρότες. Ήταν οι κινητοποίησεις οι οποίες άφησαν σε ρυθμό μηχανημάτων πάρα πολύ μεγάλο και αγροτών οι οποίοι συμμετείχαν. Δυστυχώς οι γνωστοί άγνωστοι πάλι για ακόμα μία φορά κλεινόμαστε για να παραβρεθούμε στις δικαστικές αίθουσες. Το έχουμε συνηθίσει, θα έλεγα. Συνεχίζουμε τον αγώνα και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Ο κύριος Κεμαντζόγλου κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο ανάλογο δεν είχε γίνει σε προηγούμενες κινητοποιήσεις. Τώρα τι ακριβώς έγινε, αυτό θα το δούμε με τους δικηγόρους μας. Σήμερα πήραμε τις δικογραφίες, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον εγώ προσωπικά αντικρίζω αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν ημερομηνίες οι οποίες διαβάζω ότι ενώ εμείς είχαμε ανοιχτά τα σύνορα, τα έχουν κλειστά τα σύνορα, οι Βούλγαροι κτλ. Ναι. Όλα αυτά θέλει λίγο να κάτσουμε να τα δούμε. Ναι, θέλει αυτό λίγο να το δούμε, πώς, τι ακριβώς συμβαίνει και οι ημερομηνίες και όλα αυτά πρέπει λίγο να κάτσουμε με τους δικηγόρους μας να τα δούμε. Εμείς θα βρισκόμαστε εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία στις 12 Οκτωβρίου στις δικαστικές αίθουσες. Μάλλον έχει γίνει συνήθεια, θα έλεγα. Δεν μας προβληματίζει. Ναι. Και όταν έρχεται το περιπολικό στον Αχινό ή στα άλλα χωριά που πάει στους συναδέλφους αγρότες σε δικογραφίες, πιστεύω και αυτοί το ίδιο νιώθουν και καταλαβαίνουν ότι έχουμε συνηθίσει πλέον στις δικογραφίες. Είναι πάρα πολλές. Μπορώ να πω ότι είναι για πρώτη φορά σε κινητοποιήσεις, ναι, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι εγώ, να υπάρχουν τόσες πολλές δικογραφίες. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται. Θα δούμε, τι να σας πω, θα δούμε. Δεν ξέρω και από πού είναι και εντολές όλες αυτές, θα γίνουν τόσες πολλές δικογραφίες, ενώ θα μπορούσε, πιστεύω, μια δικογραφία δυο να είχε κλείσει όλη η διαδικασία αυτή και να μπορέσουν να το παλέψουν σε μια-δυο δικογραφίες. Για ποιες κινητοποίησεις είναι, κύριε Κεμαντζόγλου? Είναι κινητοποίησεις, αν θυμάστε και εσείς, του 2016, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι μεγάλες κινητοποίησεις που είχαν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι για αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα τι να σας πω, βγήκε πέρα. Εμείς κοιτάζουμε τη δουλειά μας, κοιτάξουμε, κοιτάζουμε να παράξουμε ακόμα και σήμερα.